Διαμέσου του επικεφαλής της, Γιάννη Γκιόλα, η άλλη πρόταση έφερε πρόταση που αφορά την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Η πρόταση που αναφέρεται στη συνεργασία με τους 4 Δήμους της Αργολίδας έγινε δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο και συστάθηκε Επιτροπή. Υπήρχαν οπωσδήποτε στην ημερήσια διάταξη αρκετά θέματα. Ένα από τα οποία είχαμε εισηγηθεί εμείς εδώ και ένα μήνα, αλλά λόγω των εκλογών καθυστέρησε να μπει. Νομίζω όμως είναι αρκετά σοβαρό και με ουσιαστικές συνέπειες για μια ευαίσθητη κατηγορία ανθρώπων του Δήμου μας και όλης της περιοχής. Ενώ λοιπόν τους αγρότες και μιλάμε για την ανάπτυξη, τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο Δήμο και σε όλο τον νομό. Αυτή ήταν η εισήγησή μας, η οποία εστιάζεται στα εξής σημεία. Είναι γνωστό ότι λόγω των μικρών κλήρων που υπάρχουν στο νομό, των μικρών δηλαδή καλλιεργειών και καλλιεργητικών μονάδων που υπάρχουν στο νομό και στο Δήμο μας, πρέπει η αγροτική ανάπτυξη να στραφεί στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, δηλαδή στην ολοκληρωμένη διαχείριση, στα οικολογικά προϊόντα και στα προϊόντα με ονομασία προέλευσης. Αν δεν κάνουμε αυτό, το τρένο ήδη χάνεται. Το τρένο ήδη έχει σφυρίξει, μπορώ να πω. Οι κλήροι μεγάλοι με τα πορτοκάλια που παίρνουν οι αγρότες στα 9 και τα 10 και τα 12 λεπτά, νομίζω έχουν καταντήσει αφόρητη και βιώσιμη για την οικονομική τους οντότητα. Αυτά λοιπόν πήρα αφορμή οπωσδήποτε από το πρόγραμμά μας που είχαμε καταθέσει προεκλογικά, αλλά και με κάποιες παρόμοιες σχέσεις του συναδέλφου επικεφαλής της αντιπολίτευσης, της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, το Δήμο Άργους Μυκηνών, του Γιώργου του Αναγνώστου, ο οποίος σχεδόν ταυτόσημα είχε καταθέσει κάποιο σχετικό έγγραφο για διάλογο. Δεν ξέρω αν έχει ήδη συζητηθεί στο Δήμο Άργους. Πάντως, οι δικές μας προτάσεις που ανέφεραν συγκεκριμένα ότι ναι, μεν οι Δήμοι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το κράτος και να επιδοτήσουν αγροτικές καλλιέργειες ή οτιδήποτε. Μπορούμε όμως, σε συνεργασία όλων των Δήμων του Νομού, των 4 Δήμων δηλαδή, να συμπήξουμε και να φτιάξουμε αναπτυξιακές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να επιτύχουν κονδύλια από το ΕΣΠΑ, για να καταφέρουμε να φτιάξουμε κέντρα, ινστιτούτα δηλαδή, οι οποία θα μελετήσουν τη νέα οικονομική της Αργολίδας. Τη νέα οικονομική αγροτική της πολιτική της Αργολίδας. Επίσης, άλλο αίτημα και πρόταση που υποβλήθηκε και από τον συνάδελφο και υιοθετήθηκε και από εμάς, ήταν να προκαλέσουμε μια προγραμματική συμφωνία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία και με τους φορείς των τοπικών ενώσεων αγροτών, να δημιουργήσουμε λοιπόν προγραμματική συμφωνία για κατάρτιση των νέων αγροτών και χρηματοδότηση μελετών για τη νέα αγροτική παραγωγή και τη βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη στο νομό μας και στους Δήμους μας και στο νομό μας. Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα επιτύχουμε με ένωση των Δήμων, όπως είπα, ένωση των σκοπών μας και των επιδιώξεών μας. Παράλληλα, μέσα από το ΚΕΠ να υπάρχουν, από τα ΚΕΠ τα λειτουργούντα, να υπάρχουν επιμορφωτικές πληροφόρησεις για τους νέους αγρότες και για τα νέα προγράμματα, τα διαρθρωτικά νέα προγράμματα καλλιεργειών. Αυτά λοιπόν οι εισηγήσεις μας, όπως υπήρχαν και από τον συνάδελφο, έγιναν δεκτές από το Δήμο. Καταρτίστηκε μάλιστα Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία θα μελετήσει, θα έρθει σε συνεννόηση και με τους άλλους Δήμους αντίστοιχων φορέων, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτά τα θέματα που νομίζω κατ' εμάς θα ελαφρύνουν τη θέση των παραγωγών της περιοχής μας.